Τρία φρούτα τα οποία σε κρατάν χοντρό. Τρως αυτά τα φρούτα και παχαίνεις. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό, το οποίο είναι το αβοκάντο. Άστα και που είναι. Γιατί 100 γραμμάρια αβοκάντο, ξέρεις πόσες θερμίδες έχουνε. Το αβοκάντο έχει 160 θερμίδες, τις διπλάσιες από οποιοδήποτε άλλο φρούτο. Δεύτερος λόγος, άγευστο. Οπότε θα μπει στη σαλάτα, θα μπει στο σάντουιτς, θα μπει στο σούσι και δεν θα το καταλάβεις. Είναι το μόνο φρούτο που έχει λιπαρά στη λίστα των φρούτων. Ένα θετικό που έχουν τα φρούτα είναι ότι δεν έχουν λιπαρά. Λοιπόν, το αβοκάντο μας απογοητεύει και σε αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να παχαίνεις εσύ. Άλλο ένα αρνητικό είναι ότι οριμάζουν γρήγορα, χαλάνε γρήγορα, οπότε πρέπει να τα φας γρήγορα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί και έχει ερευνηθεί σε άτομα που έχουν ευαισθησίες και αλλεργίες, δημιουργούν γαστρεντερικά προβλήματα. Οπότε, όλα αυτά μαζί κάνουν το αβοκάντο να είναι για τα σκουπίδια. Πάμε στο επόμενο φρούτο το οποίο σε κρατάει χοντρό και αυτή είναι η μπανάνα. Και στην μπανάνα τι λέμε? Μπανόνο. Νο, χι. Δεν τρώμε μπανάνες, μένουν μακριά και οι λόγοι είναι παμπολί. Πρώτα απ' όλα είναι το πιο θερμιδούχο μετά το αβοκάντο. Μιλάμε για 90 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια και full ζάχαρη. Και ειδικά στους διαβητικούς έτσι είναι απαγορευτικό, αλλά αν έχεις προδιάθεση για διαβήτη ή αν έχεις και τσιμπημένο το ζάχαρο λίγο, η μπανάνα δεν βοηθάει καθόλου. Και αν θες να χάσεις κιλά, επίσης ανεβάζεις το ζάχαρο πολύ απότομα, με αποτέλεσμα να πεινάς και να φτάνεις το βράδυ να τρως πίτσες, σουβλάκια, παγωτά, μπέργκερ και τέτοια πράγματα. Φαγητό νούμερο 3 που σε κρατάει χοντρό είναι τα κεράσια. Και στα κεράσια τι λέμε? Κεράστο καλύτερα. Όταν το βλέπεις εκεί στο σούπερ μάρκετ, δεν τα αγγίζεις και οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα έχουν 63 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δίνεις και τη ζάχαρη και πάλι ανεβάζει το ζάχαρο και δημιουργεί όλο αυτό το roller coaster του ζαχάρου και χαλάνε γρήγορα. Οπότε θα πάρεις ένα κιλό κεράσια και πρέπει σε 2-3 μέρες να τα φας όλα για να μην χαλάσουν και υπάρχει δύσκολος έλεγχος μερίδας. Οπότε πάρεις 100 γραμμάρια κεράσια, δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά. Πάρεις ένα τσαμπί, αυτό το τσαμπί μπορεί να είναι 50 γραμμάρια και μπορεί να είναι 500 γραμμάρια. Εντάξει, οπότε είναι δύσκολο να ελέγξεις τη μερίδα. Και οπότε που έχουν πάει όλα αυτά, έχουν πάει μια φορά στα χείλη, για πάντα στη κοιλιά. Οπότε γι' αυτό μένουμε μακριά από τα κεράσια. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν και φαγούρα, ειδικά σε άτομα που είναι ευαίσθητοι και έχουν αλλεργίες. Και αν φας πολλά μαζί, δημιουργούν και μια δυσφορία στο στομάχι. Γιατί γίνεται το έλα να δεις εκεί μέσα στο στομάχι, από τις φυτικές ίνες γίνεται ένας πανικός εκεί μέσα και πεινάς μετά από μισή ώρα. Οπότε μένουμε μακριά από τα κεράσια. Αυτά είναι τα τρία φρούτα που πρέπει να πετάξεις αυτήν εδώ ακριβώς στη τιμή, στα σκουπίδια. Εάν θες να μάθεις βήμα-βήμα τη διαδικασία για να ξεφορτωθείς και εσύ 10 κιλά λίπους χωρίς πείνα και στερήσεις και να τα κρατήσεις μακριά για πάντα μέχρι τα Χριστούγεννα, πάτσε το link από κάτω και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που θα σου δείξω ακριβώς αυτό. Αυτά για τώρα, θα το πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.